Ένας από τους πρώτους που αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες, Βαγγέλης Λαμπάκης. Στη συνεδρίαση που μετά από 2,5 ώρες συζήτησης υπήρξε διακοπή, το θέμα για το αν οι συνεδριάσεις πρέπει να γίνονται με τηλεδιάσκεψη όπως συμβαίνει μέχρι τώρα ή διαζώσεις ήταν εκείνο που αποτέλεσε το μήλον της έρηδος. Συνολικά 18 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αιτούνταν να μπει σε ψηφοφορία το θέμα, με τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καΐσα να μην το δέχεται, λέγοντας ότι η επιστολή που ανέγνωσε έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και το Βαγγέλη Λαμπάκη να του απαντά ότι αποτελεί θέμα προς ψήφιση. Περάσαμε ένα θέατρο του παραλόγου, δηλαδή επί 2,5 ώρες συζητάγαμε ένα θέμα με την άποψη του κυρίου Ζαμπούκη και του κυρίου Καΐσα ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Η δημοκρατία, η νομοθεσία, γιατί δυστυχώς για αυτούς την νομοθεσία την ξέρουμε και μάλιστα είμαστε και έμπειροι περί της τοπικής αυτοδιοίκησης, η νομοθεσία ορίζει ότι η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα όταν το 1/3 τουλάχιστον, δηλαδή από τους 41 οι 14 υπογράφουν ένα κείμενο και ζητάν να συζητεί το θέμα αυτό, εντός 6 ημερών πρέπει το θέμα αυτό να μπει υποχρεωτικά από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά την συζήτηση που θα γίνει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες που τηρούνται σε κάθε θέμα. Ο κύριος Λαμπάκης έκανε λόγο για ομοιρία 2,5 ωρών, αλλά και για ξεκάθαρη προσπάθεια από πλευράς Δημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να μην τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα. Μας είχαν όμοιρους 41 άτομα. Και τα μέλη της συμπολίτευσης, γιατί και η Δημοτική Συμβουλή της συμπολίτευσης δεν νομίζω ότι τους άρεσε αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί πέρα. Και βέβαια να σας πω ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων, όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και να προασπίζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα που ο νόμος ορίζει. Χθες λοιπόν 2,5 ώρες προσπαθούσαν οι κύριοι Ζαμπούκης και Καΐσας να μην συζητηθεί ένα θέμα και να μην μπει σε ψηφοφορία όταν επί 2,5 ώρες λέγαμε τα ίδια πράγματα, ζητούσαμε και το θέμα ποιο ήταν. Δεν είναι αν είναι ορθό αυτό το οποίο υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει σε ψηφοφορία. Και αν ψηφιστεί, θα είναι ένα άλλο επίσης θέμα. Ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες τόνισε επίσης ότι η επιλογή του Γιώργου Καΐσα από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης ήταν για να εξυπηρετεί το συμφέροντά του. Δεν θέλουν τα διαζώσεις δημοτικά συμβούλια, όπου εκεί υπάρχουν οι αντιμαχίες, υπάρχει η ουσιαστικότητα της αντιπαράθεσης, τα διασταυρούμενα πυρά των διαφορετικών απόψεων που εκφράζουν και χρωματίζουν έντονα τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, η τοπική δημοκρατία χθες δέχτηκε μια τεράστια δυνατή γροθιά στο στομάχι της. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και τη μη εφαρμογή των νόμων. Δεν θα κάνουμε το χατήρι κανενός Καΐσα, ο οποίος φάνηκε αδιάβαστος και βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας νουθέτησε να συγκροώμεθα υγιώς και να προσερχόμεθα με σεμνότητα και τάξη στα Δημοτικά Συμβούλια. Του υπέμνησα ότι προηγείται η ευχή μου να έρχεται αυτό στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί στο 70% των Δημοτικών Συμβουλίων στα 2 χρόνια που προηγήθηκαν ήταν απόν. Και επελέγει βέβαια από τον κύριο Ζαμπούκη, από ό,τι φαίνεται και καταλάβατε όλοι χθες, για αυτόν τον λόγο, γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά του.